Θεοχαρόπουλε από την Σύνοδο Κορυφής της 7ης Μαρτίου για το προσφυγικό. Είναι μια κρίσιμη σύνοδος, στην οποία επιτέλους θα πρέπει να γίνει κατανοητό μέσω της απόφασης που θα υπάρξει ότι είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα το προσφυγικό. Θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Τουρκία, να ζητηθούν δηλαδή, να πιεστεί η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και βεβαίως να λειτουργήσει επιτέλους το σύστημα μετεγκατάστασης 160.000 προσφύγων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, να υπάρξει δίκαιη κατανομή των προσφύγων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την ικανότητά τους και τις δυνατότητες που έχει κάθε χώρα για να μπορεί να φιλοξενήσει πρόσφυγες. Τι θα θεωρηθεί θετικό για την κυβέρνηση και τι θα θεωρηθεί ότι πρέπει να κάνουμε περαιτέρω βήματα? Πρώτα απ' όλα, θετικό θα θεωρηθεί να εφαρμοστούν επιτέλους οι αποφάσεις του Συνόδου. Διότι δεν είναι μόνο να αποφασίζουν οι ηγέτες, αλλά να εφαρμόζονται. Να θυμίσω ότι στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής αποφασίστηκε να υπάρχουν ανοιχτά σύνορα και την επόμενη μέρα υπήρξαν χώρες που θέλαν κλειστά σύνορα, εφαρμόσαν κλειστά σύνορα και μάλιστα χώρες που κάναν και μονομερείς ενέργειες όπως η Αυστρία. Συνεπώς, θετικό είναι να υπάρξουν τα προηγούμενα που σας προανέφερα σε σχέση με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα αυτά να εφαρμοστούν από την επόμενη μέρα και να μην υπάρχουν παρεκκλήσεις στις αποφάσεις. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Βλέπω ότι η κυβέρνηση έχει ανοίξει πολλά μέτωπα, ασφαλιστικό, αγροτικό, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι τακτική της κυβέρνησης, θεωρείται, ή είναι απλά μια συγκυρία, απλά έτυχε? Αν είναι τακτική, είναι μια επικίνδυνη τακτική. Και για να εξηγούμε. Είναι επικίνδυνη τακτική η διασύνδεση του προσφυγικού με την αξιολόγηση, με το δημόσιο χρέος. Είναι δύο ξεχωριστά ζητήματα. Αν είναι δυνατόν να αποδεχτούν οι Έλληνες πολίτες, να γίνουμε ο Λίβανος της Ευρώπης για να έχουμε μία μικρή διευκόλυνση στην αξιολόγηση, η οποία σε λίγους μήνες, λόγω του προσφυγικού, θα γίνει ακόμα χειρότερο το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Είναι δύο σημαντικά προβλήματα, το προσφυγικό και το οικονομικό, τα οποία πρέπει να τα δούμε αυτόνομα και στα οποία πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική διαπραγμάτευση αυτόνομα. Αναφέρατε πριν τα πολλαπλά πεδία ασφαλιστικού, αγροτικού και άλλα θέματα. Πράγματι, η κυβέρνηση ανοίγει ζητήματα τα οποία δεν ξέρει πώς να τα λύσει. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής: έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι αναποτελεσματική, με αυταπάτες, με ιδεολογικές αιμονές. Χρειάζεται άμεσα λοιπόν αποτελεσματικές λύσεις. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν τις έχουμε. Θεωρούμε πιθανό το ενδεχόμενο εκλογών ή το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας και υπό ποιες προϋποθέσεις θα συμμετείχατε? Το ενδεχόμενο πολιτικών εξελίξεων είναι πράγματι υπαρκτό. Γιατί είναι υπαρκτό? Λόγω ακριβώς της οξυμένης οικονομικής και προσφυγικής κρίσης. Η λύση ποια είναι? Δεν είναι εκλογές. Διότι δεν μπορεί να πάει η χώρα κάθε 6 μήνες σε εκλογές. Δεν γίνεται να βγούμε έτσι από την κρίση. Έτσι μπαίνουμε πιο βαθιά στα αδιέξοδα. Λύση είναι πράγματι μια κυβέρνηση ευρείας πλειοψηφίας των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων με προοδευτική προγραμματική συμφωνία. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει ξεκαθαρίσει ότι η θέση της είναι αυτή η κυβέρνηση από την παρούσα Βουλή και για να υπάρχει αυτή πρέπει να στηρίζεται με περισσότερους από 200 βουλευτές, να είναι δηλαδή μέσα τα δύο πρώτα κόμματα, σύμφωνα με τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, να υπάρχει μια προοδευτική προγραμματική συμφωνία η οποία θα δεσμεύεται σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, βαθιές τομές και αλλαγές και να υπάρξει και δέσμευση στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος με την καθιέρωση της απλής αναλογικής και την κατάργηση του πόνου στον 50. Το συνέδριο του Ποταμιού επανέφερε στην επικαιρότητα το θέμα διαλόγου περί κεντροαριστεράς. Μήπως είναι πλέον αργά, μήπως ο διάλογος τραβάει πολύ και αρχίσει να είναι παροχημένο το μήνυμα για τους πολίτες? Τώρα δεν είναι αργά. Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα για τη μεγάλη κεντροαριστερά. Την ισχυρή σοσιαλδημοκρατική προοδευτική παράταξη που έχει ανάγκη ο τόπος. Αρκεί να το αποφασίσουμε όλοι. Να το αποφασίσουν όλοι και να αφήσουν τις μικροκομματικές περιχαρακώσεις, τις φοβίες, τους κομματικούς παραγωγισμούς. Να προχωρήσουμε όλοι μπροστά σε μια μεγάλη παράταξη. Έχετε δίκιο ότι ατέρμονες συζητήσεις δεν οδηγούν πουθενά. Ότι οι διαδικαστικά σχέδια ατελείωτα και οι επιτροπές δεν μπορούν να οδηγήσουν σε λύσεις. Γι' αυτό χρειάζεται όλοι άμεσα να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου και των άμεσων αποφάσεων για τη μεγάλη ισχυρή σοσιαλδημοκρατική παράταξη που έχει ανάγκη ο τόπος. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, πρότεινα πριν από λίγες ημέρες να κλειστούμε οι αρχηγοί και οι επικεφαλείς των κινήσεων, των κομμάτων, οι ανένεχτες προσωπικότητες σε ένα δωμάτιο και να μην βγούμε από εκεί αν δεν υπάρχει λύση, αν δεν υπάρχει μεγάλη συμπαράταξη. Το είπα για να υπάρξει έμφαση. Για να δείξω την αναγκαιότητα άμεσων κινήσεων.
Θα πρέπει λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να προχωρήσουμε ταχύτατα στις διαδικασίες. Και πάμε στη τελευταία ερώτηση. Βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, παρακολουθούμε ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσεις των ψηφοφόρων, πολιτικά αστέγων, έτσι όσο ονομάζω εγώ. Πώς ερμηνεύετε αυτή την εικόνα και πώς θα την αξιοποιήσετε εσείς? Η κυβέρνηση έχει απογοητεύσει τους πάντες. Ανέργους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχους, μισθωτούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Όλοι αυτοί οι απογοητευμένοι πολίτες από την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εξαιρετών των Ελλήνων πηγαίνουν αυτή τη στιγμή στην κατηγορία των αποφάσεων. Ακριβώς αυτό το στοιχείο είναι το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε όλοι μας και εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι η δημοκρατική συμπαράταξη μπορεί να αποτελέσει τη βάση για αυτό το εγχείρημα το προοδευτικό το νέο στη χώρα μας. Για να απεγκλωβιστούν κομματικά οι προοδευτικοί πολίτες οι οποίοι εγκλωβίστηκαν γιατί πίστεψαν κάποια στιγμή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση. Βλέπουν αυτή τη στιγμή τα αδιέξοδα και εμείς είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε την εναλλακτική προοδευτική λύση, τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που έχει ανάγκη ο τόπος και να είστε σίγουροι ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αυτό θα έχει γίνει. Σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ.